Εσύ, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Λέμε για την προσπάθειά σας, η οποία ξεκίνησε φέτος με κάποιες αναταράξεις, όμως σιγά σιγά φαίνεται ότι μπαίνετε σε ένα σωστό δρόμο και κάνατε χθες μια πολύ σημαντική νίκη με μια καλή ισπανική ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα. Σίγουρα η χθεσινή νίκη είναι πολύ σημαντική για μας. Είναι μια νίκη την οποία θέλαμε, κόντρα σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Νομίζω ότι προετοιμάσαμε το παιχνίδι πολύ καλά και είχαμε από την αρχή του παιχνιδιού και ενέργεια και συγκέντρωση σε μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Έτσι, νομίζω ότι χθες καταφέραμε να μειώσουμε τα κενά διαστήματα που παρουσιάζουμε σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Ήμασταν πολύ προσιλωμένοι στο παιχνίδι και είδαμε από την αρχή ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Και αρχίζει και δείχνει η ομάδα ζήσει ότι ανεβαίνει, έτσι, όχι μόνο ψυχολογικά και με την αλλαγή προπονητή και με τις νίκες που ήρθαν και τα λοιπά και μετά το κακό παιχνίδι στο Εγάλεο και αγωνιστικά, ναι. Έτσι βελτιώνεστε δηλαδή και από πλευράς αγωνιστικής και φαίνεται ότι πλέον η αυτοπεποίθηση έχει επιστρέψει. Σίγουρα βελτιωνόμαστε, σίγουρα πιστεύω ότι η ομάδα αυτή θα συνεχίσει να βελτιώνεται γιατί έχει πολλά περιθώρια. Έχουμε αρκετούς καλούς παίκτες που η ομάδα μπορεί να πάρει πολλά πράγματα το καθένα. Νομίζω ότι τώρα έχουμε έτσι περισσότερες αρχές και στην άμυνα και στην επίθεση. Στην επίθεση έχει αλλάξει λίγο η λειτουργία μας. Έχουμε πολύ καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Ναι. Και αυτό έχει βοηθήσει σε κάποια παιδιά να αποκτήσουν αυτοεπίθεση. Mm-hmm. Στον βαθμό γιατί υπάρχουν παιδιά που και μπορούν να σκοράρουν και μπορούν να δημιουργήσουν. Ναι. Εντάξει, θέλει όμως χρόνο για να μπορέσουμε να πούμε ότι φτάνουμε το σημείο και το επίπεδο που θέλουμε και δυστυχώς όπως είναι το πρόγραμμα και με τα διπλά παιχνίδια δεν υπάρχει τόσο χρόνο για προπόνηση. Επομένως πρέπει να βρούμε σε αυτή τη φόρμουλα για το πώς θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Θα είναι μέσα τα παιχνίδια, θα είναι μέσα από τη μία-δύο προπονήσεις ουσιαστικά τις κανονικές που λαβαίνουμε να κάνουμε μέσα στη εβδομάδα. Σωστά. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Υπήρχε ζήσει ο προβληματισμός στο ξεκίνημα και από τους ανθρώπους της ΚΑΕ και από εμάς και από τον κόσμο. Θα αντέξει η ομάδα δύο μάτς την εβδομάδα. Φαίνεται ότι αντέχει. Τι σας δίνει η Ευρώπη, σας δίνει. Και υψηλών απαιτήσεων μας. Σας δίνει ρυθμό, απολαμβάνετε τα παιχνίδια, σας δίνει ψυχολογία, υπάρχουν και ζημίες. Τι ακριβώς γίνεται, πώς το διαχειρίζεστε? Καταρχάς δεν είμαστε στην Ευρώπη απλά για να είμαστε ή για να πούμε ότι κατεβαίνουμε και παίζουμε. Και το δηλαδή, παιδιείτε, ναι. Ναι, σίγουρα μας ενδιαφέρει. Είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε σε ένα καλό όμιλο. Δηλαδή, το Champions League γενικότερα έχει δυσκολέψει και όλοι οι όμιλοι είναι καλοί και έχουν καλές ομάδες. Σωστά. Νομίζω ότι αυτό αφορά κυρίως τον προπονητή και τη διαχείριση που κάνει σε αυτό το κομμάτι. Εμείς σαν παίκτες έχουμε πολύ μεγάλο κίνητρο και για την Ευρώπη και για το πρωτάθλημα και νομίζω και επειδή δεν ποτήχαμε στο στόχο του κυπέλου που θέλαμε να περάσουμε οπωσδήποτε στην φάση τώρα, ναι. Και ήδη ένας στόχος είναι εκτός, νομίζω ότι αυτό μας δίνει ένα κίνητρο στο να προσπαθήσουμε περισσότερο γενικότερα στους άλλους δύο. Ναι. Αυτό όμως με τα διπλά παιχνίδια νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο διαχείριση πνευματική και σωματική για να μπορείς να τα απεξέλθεις. Mm-hmm. Και για να μπορείς να μένεις έτσι προσιλωμένος, δηλαδή χθες ας πούμε κάνα μια νίκη σημαντική, ok, το Σάββατο παίζουμε ένα εξίσου σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι για μας. Επομένως δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε για το θέσιμο μας. Σωστά, δεν έχεις και το χρόνο. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να συγκεντρωθούμε για το ρεύμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και η πολυτέλεια του χρόνου. Είπαν πολλοί, το λέμε και εμείς, το είπαν και αρκετοί φίλοι της ομάδας, πως μέσα από την Ευρώπη μπορείς να κερδίσεις αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Και μίλησες τώρα για αυτό το παιχνίδι με το Ρέθυμνο, που κακά τα ψέματα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, έτσι όπως είναι η βαθμολογική κατάσταση της ομάδας. Βέβαια είναι κρίσιμο, είναι πολύ σημαντικό για μάτς. Είναι ένα μάτς το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ. Το Ρέθυμνο δεν ξεκίνησε και αυτό καλά, αλλά έχει κάνει δύο νίκες απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες και πολύ δυνατές ομάδες. Σωστά. Και πρόκειται μια ομάδα που έχουμε το ίδιο ρεκόρ, αλλά έχει μια από τις καλύτερες άμυνες στο πρωτάθλημα. Έτσι. Έχει έναν σοβαρό προπονητή, τον οποίο γνωρίζω γιατί έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και ξέρω πως σκέφτεται και έχει αρχές. Επομένως η ομάδα θα είναι απόλυτα προετοιμασμένη και το Ρέθυμνο κιόλας είχε και μια εβδομάδα να προετοιμάσει το παιχνίδι μας.
Άρα θα είναι ένα μάτς ναι. το οποίο θα είναι πολύ δυνατό από την αρχή και εμείς πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι στην έδρα μας, πρέπει να επιβάλλουμε τους δικούς μας ρυθμούς και κανόνες από την αρχή. Σωστά. Φαντάζομαι ζήτησε, θέλετε και την ενέργεια από τον κόσμο. Στο μάτς με τον ύφεστο η ατμόσφαιρα ήταν καλή. Η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή με τον ύφεστο. Σίγουρα εννοείται ότι χρειαζόμαστε τον κόσμο μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχει τον κόσμο στο γήπεδο για μας. Μας δίνει τεράστια αύξηση και τον περιμένουμε και αυτό το Σάββατο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για τα... μπορώ να πω ότι και για τα ξένα παιδιά, τους Αμερικάνους, ότι παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός και όλα τα παιδιά εισπράττουν αυτή την ενέργεια. Ναι. Εγώ λέω το εξής, Ζήση, πέρα από την βοήθεια που δίνει ο κόσμος σε εσάς, στα ταμεία της ΚΑΕ, γιατί όλοι ξέρουμε την κατάσταση, λέω συνεχώς ότι όπως έχετε στο παλατάκι, περνάει και καλά. Δηλαδή φαίνεται ότι περνάτε κι εσείς καλά. Και χθες πολλά χαμόγελα, ναι. παρά το παιχνίδι ήταν κρίσιμο και κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα της Ισπανίας. Γενικότερα, προσφέρετε και θέαμα όποτε έχετε δυνατότητα. Φαίνεται ότι το απολαμβάνετε σε αυτή τη φάση κι εσείς. Πέρα από το άγχος, την πίεση, εντάξει. Το πιο σημαντικό για να μπορείς να πας καλά είναι και να το απολαμβάνεις. Γιατί αυτό που ξεχνάμε πολλές φορές είναι ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι. Δεν το. Ναι, οι παίκτες δεν πάντα το αντιμετωπίζουμε σαν παιχνίδι, γιατί για μας είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε μέσα από αυτό να μπορούμε να περνάμε καλά. Ερχόμαστε νομίζω πιο κοντά ένας με τον άλλον. Και εννοείται ότι πρέπει να το απολαμβάνουμε, γιατί είναι ένα ομαδικό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι συνεργασίας. Και εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι έχουμε και πολύ καλά παιδιά και καλούς χαρακτήρες στην ομάδα που. Όλοι θέλουν να πετύχει, κανείς δεν κοιτάει την πάρτη του. Ζήση, μίλησε μας λίγο για τα παιδιά, τα ξένα, τους Αμερικανούς, οι οποίοι και αυτοί, εντάξει, πήραν κάποιο χρόνο να προσαρμοστούν. Δείχνουν όμως κάποια στοιχεία, δηλαδή εντάξει, τώρα ο Σμιθ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις ότι είναι καλός σκόρερ κτλ. Και ο Λιούις είναι καλός παίκτης και ο Μπέστ. Αλλά μίλησε μας λίγο για τη δική τους προσπάθεια να προσαρμοστούν, για το πώς αντιμετωπίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα, πώς τους βοηθάτε εσείς οι Έλληνες, οι έμπειροι. Ναι. Καταρχάς είναι και τα έξι παιδιά πάρα πολύ καλά παιδιά. Ναι. Είναι πολύ καλοί χαρακτήρες. Είναι ήσυχα παιδιά, δηλαδή κανείς δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό. Κάτι πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πολύ συνειδητοποιημένοι. Ξέρουν και το που ήρθαν, ξέρουν και για το τις απαιτήσεις της ομάδας. Παρόλο το ότι η ομάδα μας έτσι και τελευταία στιγμή ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες κτλ. Ξέρουν ότι η ομάδα πάντα βάζει ψηλά το πίθος, ας πούμε, και τα τελευταία χρόνια καταφέρνει να τρυπάει το ταβάνι της, έτσι, και να πετυχαίνει πάντα τους στόχους τους οποίους θέτει. Εντάξει, η προσαρμογή στην αρχή ήταν λίγο δύσκολη, γιατί όπως ξαναείπα, μαζευτήκαμε τελευταία στιγμή, δεν υπήρχε πολύς χρόνος. Αλλά νομίζω ότι τώρα που έχουν αφομοιώσει και τη φιλοσοφία έτσι, του coach και ο coach έχει καταλάβει και το τι θέλει ο καθένας, γιατί εντάξει είναι σημαντικό και τα παιδιά να καταλάβουν τον προπονητή, αλλά είναι εξίσου σημαντικό για μένα και ο προπονητής να καταλάβει το τι υλικό έχει και να τον κάθε παίκτη να τον κάνει αισθανθεί και σημαντικός και να εκμεταλλεύεται το δυνατό χαρτί του καθένα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει ένα παίκτη. Ενώ είναι πολύ προτιμότερο να εκμεταλλευτείς τα δυνατά στοιχεία ενός παίκτη και να κρύψεις τις αδυναμίες. Mm. Τώρα νομίζω ότι αυτό έχει γίνει και παίρνουμε τα θετικά κομμάτια. Τα θετικά κομμάτια του κάθε παίκτη. Ναι. Αυτό νομίζω είναι και δουλειά λίγο του coach, έτσι, δηλαδή να πούμε και για το κόστος κάποια αυτό λέω. Πράγματα. Εννοείται. Εννοείται ότι αυτό είναι δουλειά του coach. Το να παίρνει και από τους παίκτες το 100%, αλλά και το τι παίκτες έχει και το τι θέλει ο κάθε παίκτης να κάνει μέσα στο γήπεδο. Και φαίνεται, Ζήση, αυτό που είπες και νωρίτερα και την ισορροπία, ότι είστε περισσότερο και εσύ και ο Βαγγέλης του Μαργαρίτης στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας. Έτσι νομίζω εγώ, έτσι το βλέπω απ' έξω. Δηλαδή και παίρνετε προσπάθειες και υπάρχει μια ισορροπία σε μια εποχή που νομίζω το μπάσκετ πάει στο τρίποντο, Ζήση και Κώστα. Το μπάσκετ πάει πολύ στο τρίποντο. Σίγουρα πάει πολύ στο τρίποντο, αλλά... Υπάρχει μια ισορροπία στον ΠΑΟΚ, νομίζω, πλέον. Ο Βαγγέλης, δεν χρειάζεται να πούμε για τον Βαγγέλη, για το τι παίκτης είναι και το πόσο καλός και πόσο απαραίτητος. Εμένα έχει αλλάξει, όχι, δεν θα έλεγα ο ρόλος μου, αλλά επειδή μ' αρέσει και να, σε έναν βαθμό να δημιουργώ και για τους υπόλοιπους, αλλά να περνάει από τα χέρια μου, γιατί ειδικά με
άμυνες όπως ήταν η χθεσινή, ας πούμε, που βοηθάνε πολύ μέσα με το που μπει μπαλά μέσα, είναι εύκολο να βρει μια εξαπάσα και να δημιουργήσει ώστε κάποιο άλλο να σουστάρει. Σωστά. Και αυτό είναι, νομίζω το έχουμε βελτιώσει γιατί έχουμε πολύ καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Δηλαδή, η μπάλα ουσιαστικά σε κάθε επίθεση περνάει από όλους και είναι πιο εύκολο να βρούμε ένα σουτ με πιο καλές προϋποθέσεις, μια καλύτερη επιλογή από το να βιαστούμε ή να πάρει κάποιος μια σκοτωμένη επίθεση, ας πούμε. Έτσι. Μάλιστα. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έτσι μπαίνουν σε ένα καλύτερο δρόμο. Όλοι το βλέπουν αυτό. Να ευχηθούμε εσείς να συνεχίσετε σε αυτό το τέμπο, σε αυτό το μοτίβο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια βέβαια, καλή επιτυχία στον αγώνα με το Ρέθυμνο. Είπαμε ότι είναι δύσκολος. Και νομίζω αν ο Ζήσης είναι όπως με τον ύφεστο, ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλη πιθανότητα να το πάρει και εύκολα. Γιατί όντως ήσουν από τους καθοριστικούς παίκτες, νομίζω. Δική μου άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Με τον ύφεστο. Ευχαριστώ πολύ. Σε άμυνα και επίθεση. Ευχαριστούμε και εμείς, Ζήση, που μας μίλησες. Να είσαι καλά.